Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό, ένα διαχρονικό πρόβλημα. Δεν μπορεί να το λύσει κανένας υπουργός δικαιοσύνης. Υπάρχει αδιαφορία. Πώς αλλιώς να το πω. Δεν είναι δυνατόν όλοι να λένε ότι υπάρχουν τα χρήματα και δεν πληρώνουν οι δικηγόροι. Αυτό δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα. Πλέον δεν μπορεί κάποιος δικηγόρος να πηγαίνει να παρέχει τις υπηρεσίες του, να καλείται από το δημόσιο, να παράσχει τις υπηρεσίες, να τις παράσχει και να πληρώνεται μετά από 3-3,5 χρόνια. Εμείς όλο αυτό το διάστημα κάναμε υπομονή, προσπαθούσαμε με κάθε τρόπο να επιληθεί το ζήτημα, όμως βλέπουμε ότι δεν υπάρχει και από την κυβέρνηση η ίδια βούληση. Εάν υπήρχε κάποια βούληση ή τουλάχιστον κάποια προοπτική, αυτό το θέμα να βαίνει μειούμενο στο χρόνο πληρωμής και όχι αυξανόμενος, τότε θα ήταν και διαφορετική και η δική μας αντιμετώπιση. Αλλά τώρα, όπως καταλαβαίνετε, το διάστημα των 2 χρόνων πληρωμής να έχει γίνει 3 και τώρα 3,5 χρόνια να πλησιάζουμε τα 4 χρόνια, ασφαλώς κανένας δικηγόρος δεν δέχεται με αυτούς τους όρους να πάει να παράσχει τις δικές του υπηρεσίες.